Φίλες και φίλοι, θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με ένα πάρα πολύ όμορφο θέμα. Πρόκειται για έναν κύριο που είναι 90, αλλά νιώθει 35. Είναι ο κύριος Θανάσης Λιανός από την Κάτω Δάφνη Ναυπακτίας, καταγωγή από το Παλαιοχωράκι του Δήμου Ναυπακτίας. Είναι 90 ετών σήμερα, αλλά πραγματικά νιώθει 35 και όλα αυτά τα χρωστάει στον έρωτα. Δεν περνάει λεπτό από πάνω το, όπως μας αφηγείται παρακάτω, να μην ερωτευτεί. Θα ακούσουμε λοιπόν τη ζωή του από την παιδική του ηλικία μέχρι και σήμερα, αλλά προσέξτε όμως πώς τοποθετείτε όταν λέει τη λέξη του έρωτα. Είναι πολύ βασικό αυτό που σας λέω. Θα θέλαμε να ξεκινήσετε να μας περιγράφετε τη ζωή σας από την παιδική σας ηλικία. Λοιπόν, γεννήθηκα στο Παλαιοχωράκι. Δεν ξέρω πού όμως, όπως είπα και προηγουμένως. Ναι. Λοιπόν, δεν υπήρχε σπίτι. Πού με γεννήσαν δεν το γνωρίζω αυτό. Πιθανόν κάτω από κανέναν πλάτανο. Λοιπόν, οι γονείς μου γνώρισα, έφτιαχναν το σπίτι περίπου θα ήμουν 6 χρονών. Πότε μπήκα μέσα, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, ας προχωρήσουμε παρακάτω. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Ζήσατε στο Παλαιοχωράκι κάτω από συνθήκες φτώχειας, έτσι δεν είναι? Μέσα σε τεράτσα μεγαλώσαμε, με χώμα από πάνω. Και κάπνιζε κιόλα, δεν είχε, τον τζάκι δεν ήταν κατάλληλο να τραβάει καπνό. Και όταν άναβαν τη φωτιά εκεί πέρα, από τον πολύ τον καπνό, μικρά παιδιά που ήμασταν εμείς, από το μυαλό μας ήταν καταείς το χώμα. Για τα μάτια μας έζησαν τα μάτια μας, λοιπόν. Πέρασαμε ζωή που γι' αυτά, μεγαλώσαμε ξυπόλυτα, μέσα στο χιόνι πατάγαμε, χωρίς παπούτσια. Ήταν σχολείο τότε, πηγαίνατε σχολείο? Ναι, πηγαίναμε σχολείο και μας υποχρέωνε ο δάσκαλος να πηγαίνουμε και ένα ξύλο για τη σόμπα. Και πηγαίναμε περίπου 3/4 ώρας με τα πόδια για να πάμε στο σχολείο. Παγώναν τα χέρια μας που βάσταγαμε το ξύλο. Γάντια δεν είχαμε, πού να τα βρούμε. Άλλαζαμε το χέρι με το άλλο, αλλά τα χέρια μας πάγωναν. Και αν δεν πήγαιναμε ξύλο για τη σόμπα, μπορεί να τρώγαμε και ξύλο από το δάσκαλο, ήταν compulsory είναι εγγλέζικο, υποχρεωτικό. Ζήσατε λοιπόν στο Παλαιοχωράκι μέχρι ποια ηλικία? Μέχρι 26 χρονών σχεδόν. Πλην όμως υπηρέτησα και φαντάρος, υπηρέτησα το στρατιωτικό, ήμουνα με τον εμφύλιο πόλεμο, μεταγωγικός, όχι οπλίτης. Ούτε στο Αντάρτικο, ούτε και στο στρατό πήγα, βέβαια, όταν ηλικιώθηκα, βέβαια, υπηρέτησα στο στρατό, αλλά υπήρχαν πολέματα ανταρτών, μας πάνε, πήγαμε στη Μακεδονία, τέλος πάντων. Και μετά τα 26 χρόνια, πού καταλήξατε για να συνεχίσετε την υπόλοιπη ζωή σας? Λοιπόν, όταν γύρισα από στρατιώτης, προσπάθησαν να μου βρουν γυναίκα, να το πω. Να το πείτε, βέβαια να το πείτε. Μας κάνανε ένα προξενιό να μου δώσουν 100 λίρες χρυσές. Τότε μίλαγαμε για χρυσές λίρες. Πάμε στο υφπάλιο να συναντηθούμε. Δεν ήρθε, μπορεί να ήταν σκηβωρία. Πήγαμε τον ονόμ. Όταν πέρασαμε στη γέφυρα, στην Καρδάφνη, πέρα, μου έβαλε γραβάτα, να μην μας αντιληφθούν από το Παλαιοχωράκι. Πάμε εκεί πέρα και μου λένε, δεν ήρθε η νύφ να τη δω την ενδιαφερόμενη. Και άλλος πάνω μου λένε, έχουμε κάποια άλλη να μας. Τους λέω, οι γονείς με στείλαν να δω αυτό, δεν θέλω να τη δω και δεν δέχτηκα να τη δω. Λοιπόν, πήγε στους γονείς αυνής κοπέλας εκεί πέρα, συζήτησαν εκεί πέρα και τη λένε οι γονείς, τι έχω εγώ, τι περιουσία έχω εγώ. Για πρίκα. Λοιπόν, εδώ πίσω μου πατέρα μου, τι θα μάθω του πατέρα μου. Αν μου είναι 10 γίδες, κι αν θα δικαιούμουν 10 γίδες, έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, όταν του είπα αυτό το πράγμα,
Απαντάνε οι γονείς, εάν είχα 5 στρέμματα χωράω στο Μόρνο, θα μου τη δίναν. Όμως ήρθε η Επιτροπή για την Αυστραλία. Ήμουνα ο πρώτος που πήγα στο Δημαρχείο της Ναυπάκτο. Έφυγα πρωί από το Παλιχωράκι και με τα πόδια, δεν υπήρχαν συνεχνιάσμα, και πήγα πρώτος. Από χωριό ήμουνα ανεξεύγαλτος, φοβόμουνα. Μαζεύκαν κι άλλα παιδιά από τα χωριά και άφησα κάποιον άλλον να μπει μέσα, φοβόμουνα. Τι θα με κάνει, μήπως χαθώ που θα πάνε. Επιτροπή, μας άνοιξαν τα χέρια και κοίταγαν αν είναι τα χέρια μας σκληρά. Τα χέρια μας εδώ πέρα είχαν ρόζα, ήταν ξερά από τον κασμά. Έσκαβα. Λοιπόν, τίποτα άλλο, μας δώσαν κάτι ερωτήσεις. Θέλαν ανθρώπους για δουλειά να φτάσουν, δεν μας θέλαν για, για επίσημο. Πόσα χρόνια έχει πεθάνει η γυναίκα σας, κύριε Θανάση? Παραπάνω από 3 χρόνια, είχα τα 3 χρόνια το Σάββατο, στις 5 τώρα του Φεβρουαρίου. Και από τότε δεν έχετε ξαναφτιάξει τη ζωή σας? Όχι. Σας αρέσει όμως να τσιλιμπουρδίζετε? Κοίτα να δεις, το λέω και για τζόκιν, τζόκιν, για αστείο, για αστείο. Λέω, ερωτεύτηκα στα 80, στα 90. Δεν ξέρω τι θα γίνω στα 100. Μπράβο, έχετε μακροζωία, σας χαίρομαι. αυτό θα σας κρατάει εσάς, βλέπω. Τα κουρίτσια μου δίνουν ζωή. Μπορεί να μιλάω, έργα δεν κάνω τίποτα, μου αρέσει να μιλάω. Ένα σημασία, έτσι. Μην γελάτε, δεν είναι παράξενο. Κάθε φορά μου δίνει τουλάχιστον 10 χρόνια ζωή. Αισθάνομαι ότι είμαι 35 χρονών. Μπράβο σας. Ναι. Μπράβο σας, να τα κατοστήσετε, να τα χιλιάστε, τι να πω. Είμαι αυτοδιοικούμενος, δεν ακούω κανέναν, κάνω ό,τι θέλω. Δεν μπορεί κανένας να με ελέγξει, ό,τι και να κάνω. Ό,τι και να πάθω, θα χτυπάω το δικό μου το κεφάλι. Με ψάχνετε για γυναίκα τώρα? Μια 65, 70. Όχι, άμα βρω κάποια και μπορώ να συνοηθώ. Θέλετε για μία σύντροφο? Μια σύντροφο, για παρέα, τίποτα άλλο. Να τους πληρώσω και τα εισιτήρια, να πάμε και στην Αυστραλία. Νομίζω ότι μπορώ να ταξιδέψω. Θα είναι το ταξίδι του μέλητος αυτό. Εγώ ψάχνω για γυναίκα, δεν θέλω να με βρει κανένας. Πρέπει να είμαι ικανός να τη βρω μοναχός μου. Για να πείτε μου και αυτό που θα σας ρωτήσω και να κλείσουμε. Τι είναι ο έρωτας για σας? Ο έρωτας είναι μια μακροζωία. Είσαι πάντοτε ευχαριστημένος. Αγαπάς ένα πρόσωπο. Λοιπόν, είσαι ευτυχισμένος και τίποτα παραπάνω. Και αυτοί πρέπει να είναι ευτυχισμένοι. Να είστε καλά. Θα είναι, γιατί θα έχει δίπλα της ένα αστέρι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.